Προβληματισμός επικρατεί στις υπηρεσίες ελληνικής αστυνομίας μετά τα αλλεπάλληλα κρούσματα και τις καταγγελίες για εξαπάτηση ηλικιωμένων από απατεώνες, οι οποίοι σκαρφίζονται διάφορα τεχνάσματα προσπαθώντας να αρπάξουν χρήματα από τους ηλικιωμένους. Χθες το Μεσολόγγι, άγνωστος δράστης από 89 χρονών ημερεπή, απέσπασε το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ προσποιούμενο στο λογιστή του γιού της και τάχατε ότι το παιδί έχει μία αποτιθέμενη οφειλή στην αφορία. Επίσης, προχθές στην Πάτρα, άγνωστοι δράστες τηλεφώνησαν σε ηλικιωμένη γυναίκα και λέγοντάς ότι η εγγονή της έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με θανάσιμο τραυματισμό άλλου προσώπου, της απέσπασαν 14.000 ευρώ προκειμένου το παιδί να μην έχει καμία νομική συνέπεια. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδος, Χαράλαμπος Φέτσο, πρόκειται για ένα σενάριο που δείχνει να λειτουργεί και να παρακινεί εύκολα τα θύματα υπό συνθήκες συναισθηματικής φόρτισης. Πόσο μάλλον όταν πείθονται, μιλώντας για δευτερόλεπτα στο τηλέφωνο με άτομο που παριστάνει συγγενικό πρόσωπο το οποίο βρίσκεται σε δυσμενή θέση. Εμείς, ως Γενική Αστυνομία, θέλουμε να τονίσουμε σε όλους τους συμπολίτες μας και ιδίως ηλικιωμένους ότι πρέπει να είναι απόλυτα επιφυλακτικοί όταν άγνωστα άτομα τους τηλεφωνούν και με το πρόσχημα κάποιας ευχεριακής αγοράς ή κάποιας οφειλής τους ζητούν χρήματα. Επίσης, οι πολίτες πρέπει να μην ενδίδουν σε αποτροπές των δραστών προκειμένου να συναντηθούν μαζί τους και σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιβεβαιώνουν οι ίδιοι από το δικό τους κινητό τηλέφωνο όσα οι δράσεις επικαλούνται. Παράλληλα, προκειμένου οι πολίτες να ευκολύνουν το αστυνομικό έργο, θα ήταν καλό, ακόμα και σε περιπτώσεις απόπειρας αφαίρεσης χρημάτων, να ενημερώνονται οι αστυνομικές αρχές. Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχαν γίνει συλλήψεις, οι εξαπατήσεις συνεχίζονται, είτε από μέλη του ίδιου κυκλώματος, είτε από νέες ομάδες.